Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Όντως κάνουμε μεγάλη στροφή στη συζήτηση. Βέβαια, θα προσπαθήσω να μην μπω πολύ βαθιά και σας κουράσω. Λίγα λόγια, ο Όμιλος Βιοχάλκο, ίσως πολλοί το ξέρετε. Μία από τις εταιρείες είναι και η ΕΤΕΜ. Η ιστορία της ΕΤΕΜ ξεκινάει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Έχουμε διεθνή παρουσία τα τελευταία σχεδόν 40 έτη, με χαρακτηριστικά έργα, με παραγωγή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε διαφορών ειδών εφαρμογές, αρχικά στο κτηριακό τομέα, φυσικά σε βιομηχανικές, σε πελάτες που μας ζητάνε βιομηχανικά προφίλ, και κάνουμε ιδιαίτερα επικεντρωνόμαστε στην αυτοκινητοβιομηχανία που έχει ιδιαίτερες υψηλές απαιτήσεις τα τελευταία χρόνια. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, υπάρχουν μια σειρά από πιστοποιήσεις οι οποίες έχουμε στη διάθεσή μας σαν εταιρεία. Και πέραν αυτών των γενικών πιστοποιήσεων, υπάρχουν και δημόσιες δεσμεύσεις, οι οποίες έχουμε αναρτημένες στις ιστοσελίδες, γιατί είναι αναλόγως στη χώρα και διαφορετικές δημόσιες δεσμεύσεις πέραν των πιστοποιήσεων. Και αν έρθουμε τώρα να σταθούμε, να επιτερωθούμε στα συστήματα αλουμινίου, και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ, να περάσω αρκετά ελαφριά τα συστήματα αλουμινίου και να σταθώ πιο πολύ στα δομικά προϊόντα, να είμαι λίγο πιο γενικός. Πρέπει πρώτα απ' όλα να σας αναφέρω τα είδη των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που προσφέρουμε στην αγορά, και από εκεί και έπειτα να δούμε το κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάποια ερωτήματα που μπορεί να τίθενται από το ακροατήριο και θα μπορούσε κάποιος να προβλέψει. Έτσι λοιπόν έχουμε θύρες, παράθυρα, υαλοπετάσματα, συστήματα σκίασης, συστήματα ανάρτησης, εσωτερικά χωρίσματα, ρολά, συστήματα ασφαλείας για ειδικές εφαρμογές, αντιβαλιστικά, αντιδιαρρεκτικά και πάει λέγοντας. Προφανώς υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, διεθνή πρότυπα, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά περίπτωση. Σε πολλές περιπτώσεις, πέρα από των ευρωπαϊκών προτύπων, σε κράτη-μέλη έχουμε και εθνικές εγκρίσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούμε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ενώ υπάρχουν και πρότυπα, τα οποία μπορεί να πρέπει να καλύπτουμε για να μπορέσουμε να πουλήσουμε σε άλλες γεωγραφικές ζώνες. Είτε αυτό είναι Αμερική, είτε Οκεανία, είτε στην Ασία. Πηγαίνοντας τώρα στον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα, τον οποίο ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να γνωρίσετε, θα ήθελα να σταθώ λίγο στα βασικά στοιχεία τα οποία περιγράφονται εντός του κανονισμού. Είναι οι βασικές απαιτήσεις των δομικών προϊόντων, τα στοιχεία για το περιεχόμενο των εναρμονισμένων προτύπων, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που πρέπει να εντάσσονται εντός των εναρμονισμένων προτύπων, οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, οι απλουστευμένες διαδικασίες για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και στοιχεία για την εμπλοκή των κοινοποιημένων φορέων. Προφανώς, σε ένα σύστημα αλουμινίου υπάρχει μία απίστευτη γκάμα δοκιμών που μπορεί να υποχρεούσε να πραγματοποιήσεις για να επιδείξεις συγκεκριμένη επίδοση του προϊόντος. Είτε αυτές είναι καιρικές δοκιμές, όπως είναι η υδατοστεγανότητα, ασφαλείους λειτουργίας, διότι το προϊόν αυτό το χρησιμοποιεί ένας χρήστης ή μπορεί να κινδυνεύει κάποιος ο οποίος βρίσκεται κοντά στο προϊόν και πρέπει να ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιδόσεις του προϊόντος κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, χιονόπτωση, ανεμοπίεση και πάει λέγοντας, σεισμός, στην Ελλάδα είμαστε, ασφάλειας, όπως είπα νωρίτερα, πυράντοχα, αντιδιαρρεκτικά, αντιβαλιστικά προϊόντα, άνεσης, βλέπετε την ηχομείωση σε ένα ξενοδοχείο, εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί πολύ να έχετε ακούσει για τον ΚΕΝΑΚ ή για το εξοικονομώ κατοίκον το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις που έχει θέσει η πολιτεία για τα δομικά προϊόντα. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από εξειδικευμένες πλέον πιστοποιήσεις, οι οποίες αφορούν τα δομικά προϊόντα. Στα εναρμονισμένα πρότυπα τώρα, αν σταθούμε λίγο περισσότερα, πρέπει να πούμε ότι τα πρότυπα αυτά
δεν είναι τα κλασικά πρότυπα δοκιμών, στο οποίο σου λένε πώς θα κάνεις τη δοκιμή και πώς θα δηλώσεις την επίδοση, αλλά αποτελούν μια συνολική εικόνα για ένα προϊόν. Σου περιγράφουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις του παραγωγού, την εμπλοκή των κοινοποιημένων φορέων και προφανώς μέσα από αυτό, μέσα από το εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο, η πολιτεία οφείλει να θέτει τις απαιτήσεις βάσει των ουσιώδων χαρακτηριστικών, έτσι ώστε οι πολίτες του εκάστοτε κράτους μέλους και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας να είναι προστατευμένοι, τόσο οι πολίτες όσο και το περιβάλλον. Προφανώς, κάνοντας χρήση ενός εναρμονισμένου πρότυπου, δεν αποσκοπείς να πουλήσεις το προϊόν σου σε μια αγορά 10 εκατομμυρίων πολιτών, όπως είναι η χώρα μας, αλλά σε μια πολύ ευρύτερη αγορά, όπως είναι η κοινή αγορά, η ενιαία αγορά των 400 εκατομμυρίων πολιτών. Κάποιες εικόνες που κατ' εμέ είναι απλές, αλλά έχουν αρκετό ενδιαφέρον, μέσα στον αρμονισμένο πρότυπο είσαι σε θέση να δεις τις δοκιμές τύπου και δοκιμές με τις οποίες μπορείς να κατηγοριοποιήσεις το προϊόν, ενώ σε ένα άλλο παράρτημα σου δείχνει ένα προϊόν το οποίο σε κάποιο έργο η πολιτεία έχει θέσει συγκεκριμένες απαιτήσεις και τις επιδόσεις του συγκεκριμένου προϊόντος, όπου το προϊόν αυτό δεν, όπως βλέπετε στην πρώτη-τελευταία γραμμή, δεν είναι ικανό να εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο έργο, διότι για υδατοπερατότητα δεν πληρεί τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν τον οικοδομικό κλάδο, τον κλάδο των δομικών προϊόντων, υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον παραγωγό, όπως επίσης και συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον κοινοποιημένο φορέα, αναλόγως την επικινδυνότητα που μπορεί να έχει ένα προϊόν στην αγορά. Για παράδειγμα, στο εξοχικό μου μπορεί να έχω βάλει ένα ακούφωμα σε ένα χώρο στον οποίο δεν τον ψύχω, δεν τον θερμαίνω και εκεί πέρα να πρέπει να προσέξω καθαρά και μόνο η αντοχή στην ανεμοποίηση, να μην φύγει το κούφωμα, το υαλοστάσιο και σκοτώσει κάποιον. Γιατί δεν έχει καμία άλλη απέτηση. Όμως, όταν έχω ένα πυράντοχο προϊόν, πρέπει να είμαι σε θέση να αποδείξω ότι η επίδοση είναι αυτή και ότι ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται το προϊόν είναι αυστηρός. Έτσι, λοιπόν, εκεί σε αυτό το δεύτερο προϊόν εμπλέκεται και κοινοποιημένος φορέας. Υπάρχουν προφανώς και προϊόντα στα οποία όχι απλά ο κοινοποιημένος φορέας ελέγχει την παραγωγή σου διαδικασία, αλλά επισκέπτεται την γραμμή παραγωγής σου και σου παίρνει τυχαία δείγματα τα οποία δοκιμάζει για να κάνει δοκιμές επαλήθευσης. Πάμε τώρα σε κάποια εύλογα ερωτήματα. Πόσο κοστίζει την επιχείρηση να ανακτήσει ένα πρότυπο και να το εφαρμόσει? Το να αγοράσει το πρότυπο είναι το πρώτο μέρος της μαθηματικής συνάρτησης. Αυτό κειμένεται για τα ευρωπαϊκά πρότυπα από το μέγεθός του και προφανώς στην Ελλάδα μπορείς να το προμηθευτείς από τον ΕΛΟΤ. Τώρα, για την εφαρμογή του, το κόστος εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους, διότι είναι τελείως διαφορετικό το πρότυπο δοκιμής να έχω καταστρεπτική ή μη καταστρεπτική δοκιμή, γιατί στη μη καταστρεπτική δοκιμή μπορεί να κάνω και επόμενη δοκιμή σε ένα άλλο ουσιώδες χαρακτηριστικό, ενώ υπάρχουν και τα πρότυπα υπολογισμών, όπου δεν δίνεις φυσικό δείγμα στον κοινοποιημένο φορέα, αν απαιτεί τη χρήση κοινοποιημένου φορέα, και κάνεις χρήση κάποιου υπολογιστικού εργαλείου, με το οποίο αποδεικνύεται, δηλούνται συγκεκριμένη επίδοση. Το πρότυπο κατηγοριοποίησης προφανώς δεν έχει το ίδιο κόστος. Πρότυπο πιστοποίησης διαδικασιών, υπάρχουν τέτοιου είδους πρότυπα. Το εναρμονισμένο πρότυπο, όπως σας είπα, που βλέπει τη συνολική εικόνα του προϊόντος και εννοείται πως η εμπλοκή του κοινοποιημένου φορέα έχει και αυτή με τη σειρά της κάποιες οικονομικές επιβαρύνσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι και η παραγωγή ενός προϊόντος, γιατί
μπορεί να παίρνεις ένα προϊόν από τη γραμμή παραγωγής σου και να το διαθέτεις, αλλά μπορεί να φτιάξεις ένα συγκεκριμένο προϊόν. Ο κόστος που δαπανάς, ο χρόνος που δαπανάς, που επενδύεις στην κατασκευή αυτού του προϊόντος, η αποστολή του δείγματος, η αποστολή του εξειδικευμένου ατόμου από το εργαστήριο που θα πάει να κάνει τη δοκιμή, όλα αυτά τα κόστη πρέπει να τα λάβεις υπόψη σου. Τι κερδίζει η επιχείρηση από την επιστοποίηση, τι κερδίζει η επιχείρηση υιοθετώντας ένα πρότυπο, τι αλλάζει στην καθημερινότητα λειτουργίας της επιχείρησης. Σίγουρα, με το εναρμονισμένο πρότυπο, είσαι σε θέση να αποδείξεις ότι έχεις πετύχει με το συγκεκριμένο προϊόν μία επίδοση, η οποία είναι προφανώς για να επιλεγεί το προϊόν, αποδεκτή από τον τελικό καταναλωτή. Και εννοείται πως μπορείς να τυποποιήσεις με αυτόν τον τρόπο και την διαδικασία των δοκιμών που κάνεις είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Τι πρέπει να προσέξω στη διαδικασία πιστοποίησης και στην επιλογή κατάλληλων συνεργατών. Στέκομαι πάλι στα ευρωπαϊκά πρότυπα, διότι όπως ελέγχθηκε νωρίτερα, αναλόγως την αγορά, αλλά αναλόγως το... γιατί μπορεί να μιλάμε για προϊόντα εκτός κοινής αγοράς, όπου πρέπει να δεις κάποιον φορέα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, για τα δομικά προϊόντα και για τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα, όπως σας είπα νωρίτερα, πρέπει να βρεις έναν κοινοποιημένο φορέα, ο οποίος στην Ελλάδα έχει κοινοποιηθεί μετά την έγκριση του ΕΣΥΔ ή αν είναι από το εξωτερικό, από κάποιον άλλον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. Σε κάθε περίπτωση είναι αναρτημένη η λίστα με τους κοινοποιημένους φορείς στον Νάντο, μια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε μπορεί να είσαι σίγουρος ότι το συγκεκριμένο κοινοποιημένος φορέας είναι σε θέση να σου εκδώσει πιστοποιήσεις, οι οποίες θα μπορείς να τις κάνεις σε επόμενη φάση χρήση στο εναρμονισμένο πρότυπο. Και εννοείται πως για τους προμηθευτές, γιατί μπορεί να έχεις και εσύ δικούς σου προμηθευτές για κάποια μέρη του προϊόντος που παράγεις, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα σε προμηθεύσουν προϊόντα με συγκεκριμένες επιδόσεις. Άρα πρέπει να είναι και όλη η αλυσίδα σχετικά τυποποιημένη στις επιδόσεις που παρέχουν στα ημικατεργασμένα προϊόντα. Πού θα μπορούσε η δημόσια διοίκηση να αξιοποιήσει τις πιστοποιήσεις των επιχειρήσεων? Όπως είπα και νωρίτερα, η δημόσια διοίκηση οφείλει να θέτει τις απαιτήσεις με βάση τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι ουσιαστικά για τη συγκεκριμένη πολιτεία, διότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο πρέπει να λάβει υπόψη της τις απαιτήσεις της Σκανδιναβίας, της Δυτικής Ευρώπης, της Μεσογείου, δηλαδή διαφορετικών περιοχών και έτσι να μπορούμε στην ενιαία αγορά να χρησιμοποιήσουμε το πρότυπο και να διαθέσουμε το προϊόν μας οπουδήποτε. Ο καταναλωτής αναζητά πιστοποιημένα προϊόντα. Τι ζητούν οι πελάτες στο εξωτερικό και ποια πρότυπα θεωρούν απολύτως απαραίτητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πούμε ότι ο κανονισμός αυτός δεν έχει γραφεί για τον καταναλωτή. Έχει γραφεί για να υποστηρίξει την πολιτεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να προδιαγράψει απαιτήσεις για ένα συγκεκριμένο έργο βάσει των εναρμονισμένων προτύπων. Συμβαίνει κατά κόρον και εννοείται πως δεν υποχρεούται ο καταναλωτής, ο αρχιτέκτονας στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να ξέρει ο κάθε ιδιώτης ή ο κάθε επενδυτής τόσο καλά την δομική φυσική, μπορεί να θέσει απαιτήσεις υψηλότερες από αυτές που θέτει η πολιτεία. Αυτά είχα να πω από τη μεριά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.